Λοιπόν, πάμε και στο κίνημα αλλαγής. Πάμε να συναντήσουμε τον εκπρόσωπο τύπου του κόμματος, τον κύριο Παύλο Χριστίδη. Καλό μεσημέρι, κύριε Χριστίδη. Τι κάνετε? Καλό σας μεσημέρι. Καταρχάς να ρωτήσω, η χθεσινή σας επιλογή να συμφωνήσετε και με την Νέα Δημοκρατία στο κομμάτι της εισήγησης της Επιτροπής Δεοντολογίας για την παραπομπή του κυρίου Πολάκη στο φυσικό δικαστή, σημαίνει το ίδιο και για άλλες υποθέσεις, ότι είστε διατεθειγμένοι να ανοίξουν κάποια σκάνδαλα ή τέλος πάντων σε εισαγωγικά σκάνδαλα του προηγούμενου διαστήματος? Μα είναι προφανές ότι έτσι έπρεπε να γίνει. Καταρχάς, ο κύριος Πολάκης δεν προβλέπεται από πουθενά ότι ένας υπουργός μπορεί να βγάζει ένα κινητό τηλέφωνο και να καταγράφει οποιονδήποτε άλλο. Αυτό φαντάζομαι ότι όλοι καταλαβαίνουν όσοι μας ακούν, ότι δεν περιέχεται στα υπουργικά καθήκοντα και τις αρμοδιότητες. Άρα είναι αυτονόητο ότι έχουμε και μία ακόμα τούμπα και μία τεράστια υποκρισία του ΣΥΡΙΖΑ, διότι εκτός από το ότι έλεγαν ότι πρέπει να καταργηθεί ο νόμος περί ευθύνης υπουργών και τώρα ο κύριος Πολάκης θέλει να ισχύσει. Με αυτά τα οποία είπε ο κύριος Τζανακόπουλος, υπάρχει και μια ποιοτική διαφοροποίηση του ΣΥΡΙΖΑ γύρω από τα άρθρα της συνταγματικής αναθεώρησης και το τι αυτά μπορεί να περιλαμβάνουν πριν τις εκλογές και μετά τις εκλογές. Mm-hmm. Και αυτό, όπως και να έχει, έχει το ενδιαφέρον του για ό,τι θα ανοίξει από εδώ και μπρος γύρω από τις συζητήσεις περί ευθυνών του προηγούμενου διαστήματος. Εσείς θεωρείτε ότι πρέπει να γίνει και εξεταστική για το πώς φτάσαμε το 2009-2010 στα πρόθυρα της χρεοκοπίας και να πάμε και αρκετά πίσω? Το έχουμε προτείνει αυτό, κύριε Παπαδόπουλε, και νομίζω ότι είναι δικαίωμα κάθε Έλληνα πολίτη να δει τι συνέβη στη χώρα από την πρώτη μέρα που μπήκαμε στο ευρώ. Ακούσαμε πολλά για τις κυβερνήσεις του Πασόκ και του Κώστα Σιμίτη και του Γιώργου Παπανδρέου. Είναι όμως κάτι το οποίο σήμερα μπορεί η πλειοψηφία η νέα να το τολμήσει. Εμείς το έχουμε καταθέσει στην Βουλή, το είπε η Φόφη Γεννηματά κατά τη διάρκεια των προγραμματικών δηλώσεων. Και αν θέλετε, νομίζω ότι είναι και κάτι το οποίο είναι ιστορικά δίκαιο να δούμε ποιος είναι αυτός ο οποίος έχει τη μεγάλη ευθύνη, διότι ό,τι και να λέει σήμερα η Νέα Δημοκρατία γνωρίζει πολύ καλά ότι αυτή η ευθύνη είναι μπλε. Είναι της περίοδου 2004 με 2009, της διακυβέρνησης του Κώστα Καραμαλή. Δεν έχετε όμως την αίσθηση ότι στα ελλείμματα και στα χρέη. Ότι σε ένα πολύ μεγάλο μέρος της κοινής νόμης το ζητούμενο είναι το μέλλον. Ιδίως στα θέματα της οικονομίας και της ανάπτυξης. Να πάμε λίγο μπροστά, δηλαδή να φύγουμε από την οφαλή. Να κοιτάξουμε μπροστά, δηλαδή να λέει το κάθε κόμμα τι προτείνει, η κυβέρνηση βεβαίως που έχει και την κεντρική ευθύνη να ακολουθεί την πολιτική της, εσείς που είστε αντιπολίτευση να συμφωνείτε, να διαφωνείτε όπου κρίνετε, δηλαδή να κοιτάξουμε λίγο μπροστά. Έχετε απόλυτο δίκιο, κύριε Παπαδόπουλο, και εμείς έτσι θα κινηθούμε από εδώ και μπρος. Αντιλαμβανόμαστε ότι ο κόσμος ζει πια σε μια νέα κατάσταση στην οποία θέλει να δει πώς αντιμετωπίζει τα προβλήματά του εδώ και τώρα. Αυτό όμως σημαίνει ότι θα πρέπει να ξέρει και το ποιόν και την πορεία, την ιστορική κάθε πολιτικού κόμματος και φυσικά κάθε πολιτικού προσώπου που σήμερα μπαίνει στο δημόσιο λόγο. Διότι κοιτάξτε να δείτε, είναι λίγο οξύμορο να φταίει για όλα κατά τον ΣΥΡΙΖΑ και τη Νέα Δημοκρατία το ΠΑΣΟΚ και ταυτόχρονα ο ΣΥΡΙΖΑ και η Νέα Δημοκρατία να παίρνουν στελέχη, να τα βγάζουν στην πρώτη γραμμή, να τα παρουσιάζουν ως μεγάλους μεταρρυθμιστές και πετυχημένους υπουργούς, την ώρα που αυτό το οφείλουν ακριβώς στις περιόδους διακυβέρνησης της χώρας από το ΠΑΣΟΚ. Mm-hmm. Φαντάζομαι τον καρφί για την Νέα Δημοκρατία είναι κυρίως προς τον κύριο Χρυσοχοίδη. Να ρωτήσω, μιας και με την ευρία έννοια τα θέματα της ασφάλειας, η δική σας θέση για το άσυλο ποια είναι? Η επιστροφή στο 11, στο νόμο Διαμαντοπούλου, ότι εν τέλει ο ισχύει ο νόμος, είναι ok αρκεί να εφαρμοστεί? Όχι, όχι. Εμείς, το είπε η Φόβη Γεννηματά κατά τη διάρκεια των προγραμματικών δηλώσεων, το επαναλαμβάνω, 4009, το άρθρο 3 του νόμου 4009 του 2011, που είχε ψηφιστεί από τη Βουλή με τον νόμο τον οποίο είχε φέρει η κυρία Διαμαντοπούλος, υπουργός του ΠΑΣΟΚ. Αυτή είναι η θέση μας και προφανώς επειδή ο νόμος προέβλεπε και μια σειρά ζητημάτων του πώς θα πρέπει αυτό να υλοποιηθεί, εμείς όταν θα ανοίξει η συζήτηση θα καταθέσουμε και την πρότασή μας αυτές τις νομοτεχνικές βελτιώσεις, τις οποίες είπε και η πρόεδρος κατά τη διάρκεια. Άρα λέτε ότι πρέπει να αλλάξει ουσιαστικά ο νόμος, έτσι, να αλλάξει. Σε σχέση με τον νόμο Γαβρόγλου. Ναι, ναι. Καλά, δεν το συζητάμε. Mm-hmm. Είναι αυτονόητο που παρόλα αυτά θέλω να σας πω για να είμαι και απολύτως δίκαιος ότι ούτε και αυτός ο νόμος εφαρμόστηκε. Δηλαδή για τη διακίνηση ναρκωτικών ή για μια σειρά άλλων ζητημάτων, ούτε αυτός ο νόμος εφαρμόστηκε, ό,τι και να λέει ο ΣΥΡΙΖΑ. Η ουσία όμως είναι ότι και αυτός ο νόμος μας πήγε πίσω. Δεν βοήθησε. Γι' αυτό και εμείς ιστορική βάση
λέμε ότι το άρθρο 3 του νόμου 4009 του 2011 είναι η σωστή βάση για τη συζήτηση του σήμερα. Είχε προέλθει από μια πολύ μεγάλη κουβέντα που είχε γίνει με ακαδημαϊκούς από όλο τον κόσμο, με συμμετοχή φοιτητών, ακαδημαϊκών της χώρας μας κλπ. Είναι η βάση μια συζήτηση που πρέπει να την κάνουμε και στη Βουλή. Από εκεί πέρα θα μου επιτρέψετε να πω, κύριε Παπαδόπουλε, ότι περιμένουμε να δούμε και την πρόταση της Νέας Δημοκρατίας. Mm-hmm. Ναι, ναι. Γιατί ακούγαμε προεκλογικά πολλά, ότι θα είναι ο πρώτος νόμος, ότι θα γίνει αυτό, θα γίνει το άλλο. Και αυτό το περίφημο νομοσχέδιο για το επιτελικό κράτος, το οποίο ήταν να έρθει χθες. Μάλλον θα έρθει σήμερα, μας λένε συνάδελφοι. Ακόμα δεν έχει έρθει και αύριο μπαίνει στις επιτροπές, όντας μια ιστορία η οποία αφορά πάνω από 200 άρθρα. Ναι. Για το εκεί η διαφωνία σας είδα ήταν τις προηγούμενες ημέρες και με το πώς στελεχώθηκαν οι γενικές γραμματείες, ναι, και με τις επιλογές. Κοιτάξτε, σας επαναλαμβάνω ότι πολλές φορές πρέπει να προσέχουμε τι λέμε, γιατί όλα αυτά βγαίνουν μπροστά. Θα σας θυμίσω ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έκανε έναν νόμο, τον οποίο παρέβη ο ίδιος ο ΣΥΡΙΖΑ το 2016, και αυτό οδήγησε τον υπεύθυνο της Νέας Δημοκρατίας να πάει να κάνει μήνυση στους αρμόδιους του ΣΥΡΙΖΑ. Τι έλεγε λοιπόν εκείνος ο νόμος, ο οποίος ήρθε ως συνέχεια των μεγάλων αλλαγών που έκανε το ΠΑΣΟΚ το 2009 με το Open Gov? Έλεγε ότι θα πρέπει να υπάρχει μια δημόσια προκήρυξη και με βάση τα κριτήρια τα οποία έβαζε η προκήρυξη αυτή να στελεχώνεται η Γενική Γραμματής. Αυτό έλεγε και η Νέα Δημοκρατία στη μήνυση που είχε καταθέσει τότε. Αυτό έλεγαν και όλα τα στελέχη της πριν τις εκλογές. Το γεγονός ότι μετά θέλουν να το ξεχάσουμε, επειδή ζούμε, ας πούμε, στο μήνα του μέλητος και όλα πρέπει να φαίνονται γρήγορα και αποτελεσματικά, είναι κάτι το οποίο δεν σημαίνει ότι οι διακηρύξεις περί αξιοκρατίας και ανοιχτών διαδικασιών υλοποιήθηκαν. Mm-hmm. Μάλιστα. Τώρα, σε σχέση με άλλα ζητήματα, για παράδειγμα, επειδή το κομμάτι της εκπαίδευσης έχει πολύ μεγάλη σημασία, έχετε ακούσει τις πρώτες εξαγγελίες της κυρίας Κεραμέως, για παράδειγμα, τι πρέπει να γίνει με το ρόλο, με την νομική σχολή της Αχαΐας, την τέταρτη νομική σχολή. Διάβασα μια παρέμβαση του κυρίου Παπανδρέου, που είναι και τοπικός βουλευτής, που ουσιαστικά σαν να λέει ότι πρέπει να μείνει αυτή, να γίνει η νομική. Εσείς, αυτή είναι και η επίσημη θέση? Κοιτάξτε, ο κύριος Παπανδρέου αναφέρθηκε στο πώς θα πρέπει τα ίδια τα πανεπιστήμια να αποφασίζουν τον για το ποια τμήματα θα ιδρύουν. Αυτή είναι μια συζήτηση που πρέπει να γίνει γιατί αφορά την επόμενη μέρα της παιδείας μας. Θέλω να σας πω ότι εγώ δεν είμαι πολύ αντικειμενικός γύρω από την υπόθεση της νομικής της Πάτρας, διότι έχω αποφοιτήσει από την νομική του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου της Θράκης. Mm-hmm. Ξέρω τι σημαίνει αυτό για την Κομωτινή και για το Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο Θράκης. Επομένως, θέλω να σου πω ότι θα σταθώ στην θέση την οποία έχει κρατήσει το κίνημα τότε, την κρατάει και τώρα, ότι πριν γίνουν εξαγγελίες πρέπει να βλέπουμε το πώς όλα αυτά υλοποιούνται, αν υπάρχει δυνατότητα, τι εξυπηρετεί όλο αυτό και πώς μπορεί να προχωρήσει. Και προφανώς στην παρούσα φάση αυτό το πράγμα δεν εξυπηρετεί την επιστήμη, δεν εξυπηρετεί το πανεπιστήμιο, δεν εξυπηρετεί την διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών. Θα συμφωνήσω μαζί σας. Ορίστε. Θα συμφωνήσω μαζί σας, γιατί γι' αυτό και μου έκανε εντύπωση η παρέμβαση του κυρίου Παπανδρέου, γιατί παρότι πολλοί διαφωνούν, εγώ θεωρώ ότι είναι ένας πολύ πολύ γενναίος πολιτικός και επειδή πάρα πολλές φορές έχει πάει κόντρα στο ρεύμα, μου έκανε εντύπωση η θέση του. Εντάξει, κοιτάξτε, ο κύριος Παπανδρέου, επειδή εγώ του μελέτησα και άκουσα πολύ και την συζήτηση που αναπτύχθηκε γύρω από την τοποθέτησή του, είναι ξεκάθαρος γύρω από τον τρόπο τον οποίο πρέπει να ιδρύονται τα αυτοδιοίκητα τμήματα αυτοδιοίκητων mm-hmm. πανεπιστημίων. Αυτό είναι κάτι που πρέπει να το δούμε. Και θέλω να σας πω, κύριε Παπαδόπουλο, ότι για εμάς στην κεντροαριστερά, στην προοδευτική παράταξη, η παιδεία ήταν πάντα το κοινωνικό αγαθό που αποτελούσε, ξέρετε, το ασανσέρ, τις σκάλες. Μέσω των οποίων αντιμετωπίζαμε τις πολύ μεγάλες ανισότητες. Εδώ χρειάζεται ένα ριζικά διαφορετικό μοντέλο. Πρέπει να μιλήσουμε για τις προκλήσεις του αύριο και όχι να μείνουμε κολλημένοι στο χθες, συζητώντας για πράγματα τα οποία λύθηκαν τις προηγούμενες δεκαετίες με τον ΑΒ τρόπο. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Χριστίδη. Και εγώ, κύριε Παπαδόπουλο. Κύριος Παύλος Χριστίδης, εκπρόσωπος τύπου του Κινήματος Αλλαγής, για τη στάση του κόμματος σε μια σειρά από ζητήματα.